ότι κανονικά στην παρέα μας θα βρισκόταν και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Νίκος Βούτσης, όπως και διαφημιζότανε, ανταυτού το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε στη διεύθυνση ειδήσεων του ΜΕΓΑ την ακόλουθη υβριστική επιστολή, την οποία και διαβάζω μόνο για λόγους στοιχειώδους δημοκρατικής αγωγής. Λέει η επιστολή, «Η προσπάθεια του κυρίου Ιώτα Πρετεντέρη να ταυτίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την αλυστική χρυσή αυγή. Οι προσωπικέ επιθέσει του ίδιου δημοσιογράφου με αγορέ εκφράσει εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ, βουλευτών και στελεχών του, με αποκορύφωμα την τελευταία στοχοποίηση τη ζωή Ναζωή Κωνσταντοπούλου με αήθη σεξιστικού σε τύπου χαρακτηρισμού, μα αναγκάζει να διακόψουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ στην τηλεοπτική εκπομπή Ανατροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ αρνείται να ακολουθήσει τον κύριο Περτεντέρη στη δημοσιογραφική του κατάντια. Η απάντησή μα του εν λόγω δημοσιογράφου εντό εισαγωγικών είναι μόνο η περιφρόνηση. Κανονικά η επιστολή δεν χρήζει απάντηση, χρήζει κάλαθου αχρήστων. Και για πολλού λόγου, αλλά στοιχειοδό να πω πρώτον ότι οι αιτιάσει που αναφέρει είναι ανυπόστατε και εντελώ κατασκευασμένε, υπάρχουν μόνο στο μυαλό του κυρίου που τη συνέταξε. Στα σχεδόν 30 χρόνια δημοσιογραφική σταδιοδρομία μου δεν βρέθηκε ποτέ ένα, δεν διανοήθηκε ποτέ ένα να με κατηγορήσει για επιθέσει με αγορέ εκφράσει ή για ήθη σεξιστικού τύπου χαρακτηρισμού. Δεν δηλαδή, το ποτέ, δεν θα το κάνω ποτέ και δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ όσο και να με προκαλέσουν. Ούτε έχω δώσει ποτέ δικαίωμα στον Ιονδήποτε να αμφισβητήσει το ήθο, την ευπρέπεια και τον επαγγελματισμό μου. Το αντίθετο. Λόγω ήθου προσωπικού έχω ανεχτεί επιθέσει, συκοφαντίε, ύβρι, λιβέλους από τα δημοσιογραφικά όργανα που ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρί να απαντώ με μια ανεξάντλητη ανοχή και ανεξάντλητη ανεξικακία. Καθαρέ Συνεπώ η επιστολή είναι απολύτω προσχηματική, είναι κατασκευασμένη, υποκρύπτει σκοπού του οποίου δεν γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει να μάθω και δεν με αφορούν να μάθω. Σίγουρα πάντω δεν με εκφοβίζει ούτε με εκβιάζει, αυτό είναι βέβαιο και με θυμίζω απλώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προ τριών μηνών είχε προσφύγει στο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση με αφορμή, ζητώντα να, να ασκήσει κάποια μορφή έλεγχο στο, στο δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ. Βεβαίω το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση τον αποδοκίμασε ρητά, έβαλε την υπόθεση του αρχείου διευκρινίζοντα ότι οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση, όπω και αλλού, έχουμε την απόλυτη ευθύνη των δημοσιογραφικών προϊόντων και την απόλυτη ελευθερία έκφραση και γνώμη, χωρί να υποκείμεθα στον έλεγχο κανενού κόμματο. Κατά τα άλλα, όλοι παρόλο βλέπετε εδώ πέρα, συμβαίνει να διαφωνούμε μαζί μα. Αυτό δεν μα εμποδίζει να βρισκόμαστε και να συζητούμε. Αυτό είναι ένα στοιχειώδε τη δημοκρατία το οποίο ελπίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατανοήσει σύντομα, θα τον έχουμε πάλι μαζί μας, γιατί η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή.